Τα διδί εργασίες αποτέλεσμα XLS και SAM3D1 XLS είναι ήδη ανοιχτά. Αν πάμε δηλαδή από το μενού παράθυρο, μπορούμε να τα δούμε εδώ. Και βρισκόμαστε, όπως βλέπετε, ενεργοποιημένο αυτή τη στιγμή είναι το αρχείο αποτέλεσμα XLS. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να απολογίσουμε τον τελικό βαθμό αντλώντας τα δεδομένα από τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας του βιβλίου SAM3D1 XLS. Θέλουμε λοιπόν να υπολογίσουμε το άθροισμα, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση SAM, κάνοντας κλικ εδώ πάνω, αυτόματη άθροιση, εμφανίζεται η συνάρτησή μας εδώ και στη συνέχεια θα πάμε από το μενού παράθυρο να επιλέξουμε το βιβλίο εργασίας το οποίο περιέχει τα φύλλα τα οποία θέλουμε. Θα επιλέξουμε από το τρίμηνο 1 το πρώτο κελί και βλέπετε αμέσως εδώ ότι εμφανίζει το SAM για το SAM3D1.xls από το τρίμηνο 1 το β5 κελί. Πατάμε το πλήκτρο shift σταθερά πατημένο από το πληκτρολόγιο και συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο τρίμηνο 2 και αυτόματα παρατηρούμε εδώ ότι εμφανίζεται η άνω κάτω τελεία, η οποία μας εξηγεί ότι θα πάρουμε από το τρίμηνο 1 έως το τρίμηνο 2 το κελί β5 και θα το αθροίσουμε. Πατάμε το enter αμέσως, το πλήκτρο enter από το πληκτρολόγιο και βλέπετε εδώ ότι εμφανίζεται το άθροισμα των δύο φύλων εργασίας του άλλου βιβλίου. Εδώ τώρα, για να αντιγράψουμε την συγκεκριμένη συνάρτηση στα υπόλοιπα κελιά, θα πρέπει να αφαιρέσουμε την απόλυτη αναφορά που υπάρχει, που μπήκε αυτόματα δημιουργώντας τον τύπο, αφαιρούμε τα δολάρια, έτσι ώστε να, κατά την αντιγραφή να δημιουργηθεί σχετική αναφορά και να φτιάξει τις υπόλοιπες συναρτήσεις όπως ακριβώς θέλουμε. Αφαιρούμε λοιπόν, επιλέγουμε και με τη λαβή συμπλήρωση συμπληρώνουμε τα κελιά ένα προς ένα όπως βλέπετε εδώ, επιλέγοντας το κάθε κελί αλλάζει εφόσον έχουμε αφαιρέσει την απόλυτη αναφορά, διαφορετικά θα μας άφηνε το κελί β5 όπως ήταν σε όλα τα υπόλοιπα κελιά αν το αντιγράφαμε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε τύπους αντλώντας δεδομένα από άλλο βιβλίο εργασίας.